Από τη στιγμή λοιπόν τη συνεργασία του Φίβερ που είπα μέχρι τη στιγμή που έφυγε ο αδελφός μου, ο πόλεμος που έγινε εναντίον μου ήταν αδυσόπιτος. Λάσπη, πολύ πράγμα. Δηλαδή, πάρε να έχεις δαμφιάρικες. Η δυσφήμιση καμιά φορά δεν είναι καλύτερη διαφήμιση ή όχι? Όχι. Όχι, ε? Όχι, όχι, όχι. Για μένα η δυσφήμιση είναι δυσφήμιση. Το λέω διότι κάποιες φορές ξέρεις όταν ακούγεται πολύ έντονα το όνομα κάποιου, αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λένε κιόλας. Δεν ξέρω, Αμερικάνοι το λένε. Αμερικάνοι το λένε. Αμερικάνοι τώρα, λένε. Φέρνουμε σαν παράδειγμα. Μάλλον λένε, μήπως, νομίζω λένε any publicity is good publicity. Ναι. Μήπως λένε... Αρκεί να λένε το όνομα σωστά. Αυτό λένε. Ναι. Δεν το θέλω αυτό, Θέμη μου. Πρώτα απ' όλα, φέρνουμε μονίμως στην ζωή μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σαν παράδειγμα τους Αμερικάνους. Μα είναι δυνατόν. Προφανώς επειδή είναι μια υπερδύναμη, ξέρω εγώ. Μα είναι δυνατόν τον βλάκα. Τον χα-χα-χα-χα-χα-χα. Για το τίποτα. Αυτό που εκλέγει πρόεδρο τον Μπους. Αυτό που βγαίνει από το σπίτι του, από το καβούκι του και πηγαίνει στο Ηράκλειο βομβαρδίζει. Έχει πολύ λογική αυτό που λες, είναι αλήθεια. Πολύ λογική, δεν μπορώ κι εγώ να μην πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι μας κλέβουν μονίμως, κλέβουν τον πλανήτη, ας πούμε, για να έχουν εκείνη πετρέλαιο να κινούν τα μεγάλα τους αυτοκίνητα. Είναι δυνατόν. Αυτοί που κάνανε τον δούλο τους πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους παραμύθι, γιατί τους το φτιάξαν έτσι, ώστε να φτιάξουν καλές σχέσεις με τους μουσουλμάνους. Δηλαδή, μιλάμε για έναν λαό, τυχοδιώκτη, ο οποίος πήγε στην Αμερική, έκλειψε τη χώρα των Ινδιάνων, την καταλύστευσε. Καταλύστευσε. Εξαφάνισε τους Ινδιάνους, πρόδωσε την πατρίδα του. Το ξέρεις ότι οι Εγγλέζοι στείλανε εκεί πέρα το στρατό. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι, έτσι. Στείλανε στρατό εκεί πέρα και μετά από κάποια χρόνια, οι στρατιώτες αυτοί τι έκαναν? Πρόδωσαν την ίδια τους την πατρίδα. Και δεν φτάνει αυτό. Την ημέρα της προδοσίας, την 4η Ιουλίου, τη γιορτάζουν σαν ημέρα ανεξαρτησίας. 4th of July. Γιορτάζουν ναι, δηλαδή ναι, την προδοσία. Day, τη λένε, ναι. Την προδοσία κατά της πατρίδας τους γιορτάζουν. Και αυτούς εμείς τους έχουμε για παράδειγμα. Όχι ρε παιδιά. Και η άλλη μεγάλη γιορτή που έχουν είναι το Thanksgiving. Thanksgiving Day, ναι. Πότε είναι αυτή? Που τι σημαίνει τότε, είναι κάπου στο... Ημέρα ευχαριστειών. Στο Νοέμβριο. Ξέρεις τι ευχαριστούν? Τον Θεό τους το φασίστα. Το δικό τους το Θεό, τον Προτεστάντη, δεν ξέρω τι είναι. Αυτός ο ίδιος Θεός, ο Γιαχβέ. Ο οποίος τους βοήθησε να εξαφανίσουν τους Ινδιάνους, να μην και τους έδινε την αγαθά για να ζήσουν, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και γιορτάζουν την ημέρα της αφάνισης των Ινδιάνων, της γενοκτονίας. Μιλάμε για τον πιο κόπρο λαό που υπάρχει στον πλανήτη. Ησυχία, παρακαλώ. Αυτό είναι το. Δηλαδή, το παράδειγμα προς αποφυγή το έχουμε κάνει παράδειγμα προς μίμηση. Και έχουν κλέψει από όλο τον πλανήτη όλα τα μυαλά, λόγω χρημάτων. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αυτοί κόβουν χρήματα χωρίς ανταπόκριση, χωρίς αντίκρισμα. Το γνωρίζεις αυτό? Τι είναι ως χωρίς αντίκρισμα? Η μόνη χώρα στον πλανήτη η οποία κόβει νόμισμα όποτε γουστάρει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν λεφτά χωρίς να έχουν. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Εσύ, ο Έλληνας, ο Γερμανός, ο Ολλανδός, οποιοδήποτε, για να κόψεις νόμισμα ευρώ, mm-hmm. πρέπει να στείλεις αντάλλαγμα. Παλαιότερα στέλναμε χρυσό. Είχαμε 200 κιλά χρυσό, 3 τόνους χρυσό, το στέλναμε. Το χρυσό μας στέλνανε πίσω. Αυτό το κάνουν χωρίς να στέλνουν τίποτα. Παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών την Fed, την Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι ιδιωτικό κόλπο, δεν είναι κρατική τράπεζα. Παίρνουν τη Fed και λένε θέλουμε 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Στείλτε μας μια απόφαση, εγγράφος, στέλνουν την απόφαση. Τους δίνουν το δικαίωμα να κόψουν. Κόβουν 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά υπάρχουν. Κατάλαβα, ναι, ναι. Σε αριθμούς. Η δοσοληψία υπάρχει μόνο σε αριθμούς στους υπολογιστές. Δεν δίνουν αντίκρισμα. Και αυτά τα δολάρια λοιπόν, πώς τα διοχέτευαν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το ρίξιμο του Σαντάμ και το Ιράκ. Τα χρήματα αυτά λοιπόν τα κόβανε αφιδώς, διότι τα πούλαγαν σε όλους τους λαούς για να αγοράσουν πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο επωλείτο μόνο μέσω δολαρίων. Έπαιρνε η Ελλάδα την Αμερική και έλεγε θέλω πετρέλαιο. Στείλτε μας χρυσό. Στέλναμε χρυσό, μας στέλνανε δολάρια. Παίρνανε τα δολάρια, πήγαιναν ο Σαντάμ, πάρε Σαντάμ για να μας δώσει πετρέλαιο. Και κάποια στιγμή λέω Σαντάμ, παιδιά, σε όλο τον πλανήτη, πουλάω πετρέλαιο σε όλα τα νομίσματα. Δινάρια, ρούβλια, μάρκα, κόλπα, αυτά, ό,τι να είναι. Κορώνες. Τι, λένε οι τυχοδιώκτες, θα πουλάς πετρέλαιο. Αλλά κάτσε τα καλά σου τώρα, γιατί δεν θα υπάρχεις για να πουλάς πετρέλαιο. Και κάποια στιγμή δεν έκατσε τα καλά του και τον έφαγε το χώμα. Και παραμένει στο δολάριο το πετρέλαιο. Ξανά. Ναι. Νταλίδικα. Και πήγανε και κάτσανε και πάνω από τις πετρελαιοπήγες. Και αυτό που γίνεται σήμερα εδώ πέρα στην περιοχή μας, στην γειτονιά μας, δεν είναι τυχαίο. Μόλις έγινε το σούσουρο ότι βρέθηκαν κοιτάσματα πετρελαίου σε όλες τις περιοχές, ξεκίνησε. Τινησία, Λιβύη, Μπαχρέιν, Μαρόκο, προβλήματα. Αίγυπτος.
Εδώ κοντά μας γίνονται όλα αυτά. Καθόλου τυχαία. Τι ψηφίζεις? Αλήθεια. Τι αλήθεια? Την αλήθεια ψηφίζω. Ναι, όταν έχουμε εκλογές. Αφού δεν υπάρχει αλήθεια, τι να ψηφίσω? Άρα δεν ψηφίζεις. Την αλήθεια ψηφίζω. Δεν υπάρχει αλήθεια, δεν ψηφίζω. Σου έχει γίνει πρόταση, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που πάντα λες τη γνώμη σου και έχεις άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει και καλά κάνεις βέβαια. Όλοι άνθρωποι, πρέπει, όλοι οι άνθρωποι ακριβώς. Εσύ εντάξει, την έχεις και ακόμα πιο έντονη και σε προβληματίζει. Τουλάχιστον αυτό εκλαμβάνομαι εγώ κάθε είναι φορά. Είναι περιστατωμένη η άποψή μου. Δεν είναι κουτουρού. Σου έχει γίνει κάποια πρόταση ποτέ να ασχοληθείς με τα κοινά πιο επίσημα, δηλαδή εννοώ να μπεις στην πολιτική? Ναι. Ούτε κατά διάνοια? Όχι. Όχι, Σε ποια πολιτική να μπεις? Σε μια πολιτική σου, σε κάποιο που ενδεχομένως να σε εκφράζει. Δεν ξέρω, θα μπορεί να υπάρχει κάποιο κόμμα. Δεν με εκφράζει τίποτα, κανένα. Σε μια σκηνή όπου παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου, εάν συμμετάσχεις, θα παραλογιστείς. Η πρότασή μου προς τον κόσμο, τώρα τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν και φαίνεται κιόλας. Προπυλακισμοί διαφορών, τριγύρω κτλ. Φτισήματα και δεν ξέρω τι. Που ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνουν. Και αυτά είναι οι αρχές, δηλαδή έρχονται και άλλα χειρότερα. Τον πρωθυπουργό αυτόν που έχουμε τώρα. Τις προάλλες εχθές προχθές σε μία... Στο εξωτερικό. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, ναι. Σε μία ομιλία που έκανε, του την πέσανε κτλ. Υπήρξαν, ναι, διαμαρτυρίες. Αρχίζουν τώρα και σφίγγουν οι κόλλοι. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει τριγύρω τους. Οι πολιτικάντιδες. Γιατί πολιτική δεν είναι. Πουλάνε την πατρίδα μας. Για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι. Υποθήκευσαν την Ελλάδα. Mm. Χρωστάμε 500 δισεκατομμύρια. Το Λόρδο Κύρο να ξεκινήσαμε να παίρνουμε δάνεια. Πουλήσαν την πατρίδα μας, αυτές οι οικογένειες που κυβερνούν την Ελλάδα. Έδιωξαν τη βασιλεία για να γίνουν βασιλείς στην θέση των βασιλιάδων. Ο πρώτος άρχοντας δηλαδή. Ναι. Μόκοτο. Εγώ θα ήθελα να σε βλέπα σε κάτι πολιτικό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, Θέμη μου. Ναι, okay. Εγώ προτείνω στον κόσμο λοιπόν να διώξει όλους αυτούς οι οποίοι τον ξεγελούν, με θρασίτατο τρόπο όμως, και να δημιουργήσει προϋποθέσεις διώχνοντας αυτούς, να μείνουν κενές οι θέσεις που τις έχουν πιάσει όλα αυτά τα λαμόγια. Χρησιμοποιώ μια λέξη η οποία δεν μου αρέσει. Πρώτη φορά την άκουσα τότε που ήμουν στο ΦΥΒΕ. Τότε άκουσα αυτή τη λέξη πρώτη φορά. Αλήθεια, τότε την άκουσες, τη χρησιμοποίησες? Όχι, τότε την άκουσα. Την δεν ήξερα μέχρι τότε. Και δεν, είναι και κακό ήχη. Δεν είναι έβη. Τέλος πάντων, να διώξει αυτούς οι οποίοι έχουν πιάσει τις θέσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να μείνουν κενές οι θέσεις για να έρθουν οι νέοι άνθρωποι. Του γέρου κόσμου η καρδιά καινούριο αίμα θέλει. Αυτό είναι χαλασμένο. Έχει σύψει το σώμα αυτό που υπάρχει τριγύρω μας. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τους αριστοκράτες μας. Τους άριστους του κράτους μας. Τους καλούς μας. Επιστήμονες. Φιλοσόφους. Τους εξαφάνισαν. Και καταπιανόμαστε με το ποιος θα κλέψει καλύτερα ή πιο έξυπνα και να μην το καταλάβουν και πιο πολλά, γιατί άμα κλέψεις πολλά δεν σε πειράζουν κιόλας. Mm. Και βγαίνουν οι υπουργοί, ας πούμε, και λένε τα φάγατε μαζί, μα φάγαμε μαζί. Τι λέτε, ρε? Ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, να πούμε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν είναι δυνατόν. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι. Εσείς είσαστε η αιτία που συνέβη ό,τι συνέβη. Όλα αυτά τα χρόνια εσείς κυβερνάτε. Υπουργοί του παρελθόντος είσαστε εσείς. Και είσαστε και σήμερα υπουργοί. Και βγάζετε την ουρά απ' έξω. Αλλά οι κυβερνήσεις αυτές της πλάκας, γιατί περί αυτού πρόκειται, φτιάχνουν υπουργούς. Τους φτιάχνουν, δηλαδή σε βάζουν εσένα στο Υπουργείο Παιδείας. Μετά από 4 μήνες σε παίρνουν σε πάνω στο Υπουργείο Υγείας. Μετά σε πετάνε στο Αμήνης. Με τι είναι αυτό να μην. Ο κόσμος όμως δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, εγώ δεν τα έχω με αυτούς ουσιαστικά. Τα έχω με τον κόσμο. Εμείς θέμε. Εμείς θέμε που ορίζουμε ηγέτες μας, ναι, στους ακατάλληλους. Ναι. Βεβαίως και εμείς θέμε. Αυτό είναι αλλιώς. Είναι γεγονός, αφού εμείς στην ουσία τους δίνουμε τη δύναμη αυτή. Και όταν κάποια στιγμή αυτός ο λαός, όποιος λαός τέλος πάντων, θεωρείς ότι αυτό που συμβαίνει από την κυβέρνηση που εκείνος έχει εκλέξει, από τους υπαλλήλους του δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι άδικο και του δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή του. Ουσιαστικό πια πρόβλημα. Δεν έχει το δικαίωμα να τον πάρει από τα αυτή, σαν εργοδότη, και να του πει: να σου πω, άντε ρε, πάρε και 2 κλωτσίδες μέσα στον κόλο και φεύγα. Και λέει: εμείς θα κάνουμε την τετραετία μας. Ποια τετραετία πρέπει να κάνεις, να πούμε? Μας ξεπουλάς, ρε, καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα? Θες να κάνεις τετραετία, δηλαδή να σου δώσω εγώ το δικαίωμα να μου κλείσει το σπίτι. Και του το δίνω το δικαίωμα να μου κλείσει το σπίτι. Φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει εναντιωθεί ο κόσμος σε τέτοιο βαθμό που να τους έχει δημιουργήσει τέτοιο φόβο. Έχει εναντιωθεί, δεν βλέπεις τι γίνεται. Σε τέτοιο βαθμό που να έχουν νιώσει τέτοιο φόβο που να αρχίσουν από σήμερα, όχι αύριο, από σήμερα, διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των χρημάτων μας, της περιουσίας μας. Γιατί δεν είναι του μπαμπά τους. Δεν είναι της μάνας τους. Δεν είναι της οικογένειας τους. Αυτά που διαχειρίζονται είναι δικά μας. Διαχειρίζονται την πατρίδα μας. Δεν διαχειρίζονται λεφτά. Διαχειρίζονται την πατρίδα μας. Δεν είναι πατριώτες. Είναι
άπατρες. Ιερά θέα, μέχρι πότε? Όταν λες εσύ είμαι πατριώτης, σου λες φασίστας. Ναι ρε, είμαι φασίστας άμα είμαι πατριώτης. Αν τον πατριώτη το λες φασίστα, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Καραγκιόζη. Εγώ είμαι φασίστας επειδή είμαι πατριώτης. Εσύ που είσαι άπατρης, τι είσαι? Το μέγιστο τίποτα? Πάμε στα μουσικά μας. Να το ελαφρύνουμε λιγάκι. Ιερά θέα, μέχρι πότε? Ξέρεις, εγώ δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ αναφέρομαι για λίγο. Το ξέρω. Αυτό το ξέρω, είναι το ξέρω. Μικρό κομμάτι της ζωής μου. Έτσι. Η ζωή μου είναι αυτό που λέω τώρα. Μέχρι η ζωή μου είσαι εσύ. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Εάν εσύ δεν είσαι καλά, δεν μπορώ να είμαι εγώ καλά. Δεν είμαι τόσο εγωιστής, ναι, για πάρτι μου.